Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σωματείων και ομοσπονδιών, ανθρώπων και παραγόντων της τοπικής κοινωνίας και εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και σήμερα βρίσκονται εδώ ώστε να ακούσουν για μια ακόμα φορά τις απόψεις μας και να εκθέσουν τις δικές τους. Οι απόψεις μας φυσικά δεν συμβαδίζουν με το κλείσιμο της επιχείρησης, τον τεμαχισμό και την εξαφάνισή της από την παγκόσμια αγορά. Καταδεικνύουν την ανάγκη της επιχείρησης για διέξοδο από το τέλμα της απραξίας και απαξίωσης, τη συντήρηση των παραγωγικών μονάδων τους και επανεκκίνησή της. Ο στόχος των εργαζομένων, όχι μόνο μέσα από τη σημερινή σύσκεψη, αλλά και μέσα από τις δράσεις και κινητοποιήσεις μας όλο αυτό το διάστημα, ήταν, είναι και θα είναι να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος, στον οποίο θα συμμετέχουν εργαζόμενοι, στελέχη και μέλη πολιτικού και στρατηγικού σχεδιασμού των κομμάτων, καθώς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ώστε να βρεθεί η διέξοδος στη ΛΑΡΚΟ από αυτή τη διαλυτική πτωχευτική διαδικασία και να χαραχτεί η στρατηγική αναδιοργάνωση και επανεκκίνηση στη ΛΑΡΚΟ την επόμενη μέρα. Η ουσία της σημερινής σύσκεψης στο εκοφαντικά κλειστό εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ είναι για να φανεί πλέον σε όλους εσάς η γύμνια της πολιτικής αυτού του τόπου, το καταστροφικό αποτέλεσμά της στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και η βαριά επίπτωση που έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται στο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Η αδιαφορία, η ανικανότητα και η ατολμία όλων των κυβερνήσεων οδήγησε τη ΛΑΡΚΟ σε αυτό το τραγικό σημείο. Είναι προφανές σε όλους ότι όταν μια βιομηχανία παραμένει στάσιμη, δεν εξελίσσεται και παράγει το ίδιο ακριβώς προϊόν για 60 ολόκληρα χρόνια, η πορεία της δεν μπορεί να είναι άλλη παρά φθήνουσα. Η μη τεχνολογική εξέλιξη μιας βιομηχανίας συνεπάγεται με μαρασμό και εν τέλει λουκέτο. Πολλοί λοιπόν σε αυτό το σημείο, για να κλείσουν το θέμα και να προχωρήσουν παρακάτω, θα μπορούσαν να πούν: η ΛΑΡΚΟ δεν είχε δυνατότητες να εξελιχθεί τεχνολογικά, δεν ήταν ανταγωνιστή, άρα γι' αυτό το λόγο κλείνει. Είναι όμως έτσι? Αυτή η διατύπωση για εμάς τους εργαζόμενους είναι η αρχή του διαλόγου και όχι το τέλος. Στο ερώτημα αν υπήρχαν στο παρελθόν δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης αναπτυξιακών πλάνων από τη ΛΑΡΚΟ, η απάντηση είναι βεβαίως και υπήρχαν. Η ΛΑΡΚΟ δεν είναι βαρέλι δίχως πάτο, όπως ευαγγελίζονται κάποιοι υπουργοί της τωρινής κυβέρνησης στα έδρανα της Βουλής και περιφερόμενοι ως dealer στα κανάλια. Δεν είναι η ΛΑΡΚΟ αυτή που επιβαρύνει τελικά τον προϋπολογισμό του κράτους και τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά στην καλύτερη περίπτωση είναι η ανικανότητα των κυβερνώντων να τη διαχειριστούν με όρομα και πατριωτική συνείδηση, ενώ στη χειρότερη είναι η σκοπιμότητα που κρύβεται πίσω από την οριστική εξουδετερώση της άλλοτε ναυαρχίδας της ελληνικής βιομηχανίας, εξυπηρετώντας ξένα συμφέροντα ανταγωνιστών. Είχε και έχει δυνατότητες, αλλά δεν τις το επέτρεψαν ποτέ. Το σκάνδαλο του Χέτζιν και των απολεσθέντων 500 εκατομμυρίων ευρώ περίπου ήταν μια πρωτοφανής καταλήστευση της περιουσίας της επιχείρησης, αλλά και απώλεια μιας μοναδικής ευκαιρίας στα χρονικά της ΛΑΡΚΟ να αυτοχρηματοδοτήσει μόνη της τις απαραίτητες επενδύσεις που χρειαζόταν ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να γίνει ανταγωνιστική. Οι κρατικές ενισχύσεις της ΛΑΡΚΟ και το πρόστιμο που επιβλήθη τελικά στη χώρα, με φυσικό αυτούργο το ΤΑΙΠΕΔ και ηθικό την κυβέρνηση, είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρηματοδότησης της βιομηχανίας, τον οικονομικό στραγγαλισμό και την καταδίκη σε συρρήκνωση. Κυρίως όμως είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε η ΛΑΡΚΟ να είναι μια ανοιχτή επιχείρηση, συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστή και να στέκεται επάξια στην παγκόσμια αγορά. Τρανό παράδειγμα, η χαμένη ευκαιρία χρηματοδότησης στη ΛΑΡΚΟ από το πρόγραμμα European Battery Innovation, με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 και 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021 σε 42 εταιρείες από 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα της μπαταρίας, από την εξόρυξη πρώτων υλών, και εδώ ταιριάζει η ΛΑΡΚΟ, μέχρι το σχεδιασμό και την κατασκευή κυψελών μπαταριών μέχρι την ανακύκλωση. Η διαχρονική αδυναμία ρύθμισης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας της βιομηχανίας της Ελλάδος και ανταυτού υπερτιμολόγηση από τη ΔΕΗ επέβαλε εξοδοτικές τιμές στη ΛΑΡΚΟ και είχε ως αποτέλεσμα την πλασματική αύξηση των χρεών της, φέρνοντάς την σε ακόμα πιο δυσμενή οικονομική θέση. Με μια λογική τιμή, η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να έχει, αν όχι μηδενικό χρέος προς τη ΔΕΗ, τουλάχιστον διαχειρίσιμο και θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα για αναπτυξιακούς λόγους. Άρα για τόσα χρόνια, γιατί η κυβέρνηση δεν ρύθμιζε όπως όφιλε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τώρα, όπως μαθαίνουμε, σπέδει να τη ρυθμίσει για τον εκλεκτό επενδυτή εν μέσω ενεργειακής κρίσης κιόλας? Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, η ΛΑΡΚΟ
ελλείψη χρηματοδότησης δεν εξυγχρονίστηκε. Δεν αγοράστηκαν νέα μηχανήματα εκεί και όταν χρειαζόταν. Δεν συντηρήθηκε ο υπάρχον εξοπλισμός. Δεν χρησιμοποιήθηκε καμία τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στο ομολογουμένο ενεργοβόρο εργοστάσιο. Δεν γίναν ούτε καν ουσιαστικές επενδύσεις μηδαμινού κόστους, όπως παραδείγματος χάρη το πελετάδικο, που θα αξιοποιούσε στο έπακρο της Κόρη Βουνού και θα προσθέτεται πάρα πολλά θετικά στοιχεία τόσο παραγωγικής όσο και οικονομικής κλίμακας. Η Λάρκο εσκεμμένα όλα αυτά τα χρόνια δεν εξελίχθηκε και απαξιώθηκε συνειδητά, παρότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα δυνατότητες να ορθοποδήσει. Τα επιτυχή πειράματα μικρής κλίμακας για καθετοποίηση παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα και παραγωγή καθαρού νικελίου με τη μέθοδο της υδρομεταλλουργίας παραμένουν στα σιρτάρια των Υπουργείων, περιμένοντας αδίκως κάποιον να τα αξιολογήσει, να τα προσαρμόσει στα σημερινά δεδομένα και να τα εφαρμόσει στη Λάρκο. Δεν απαιτεί χρήματα, δεν θέλει χρήματα, δεν θέλει λεφτά. Όραμα, βούληση και πατριωτισμό θέλει. Εμείς οι εργαζόμενοι τα τρία τελευταία χρόνια και όχι μόνο, μιλάμε συνεχώς για αυτές τις δυνατότητες και την προοπτική της επιχείρησης, αλλά κατηγορούμαστε ως γραφική. Έπρεπε να διενεργηθεί αυτός ο διαγωνισμός φιάσκο για να παρουσιαστούν οι επενδυτές με αντίστοιχες ιδέες και business plans που μιλούν για υδρομεταλλουργία, για παραγωγή ανοξείδου του χάλιβα μέσω καθετοποίησης, ώστε να επιτευχθεί η σχετική οικονομία κλίμακας και να καθιστεί στη Λάρκο βιώσιμη. Αλήθεια, ποιον εκθέτει αυτός ο διαγωνισμός παροδία? Μήπως εμάς που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας όλα αυτά τα χρόνια να λέμε ότι με την καθετοποίηση και με παράπλευρες δραστηριότητες όπως η υδρομεταλλουργία η Λάρκο θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της? Μήπως εκθέτει την κυβέρνηση και τους υποστηρικτές της στο αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας με την προσφορά ενός εκ των επενδυτών για την αγορά των μεταλλείων να ανέρχεται σε 1 ευρώ? Στην ουσία η Λάρκο πωλείται με τη σφραγίδα της κυβέρνησης αντί πινακίου φαγής. Μέσω αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας χαρίζονται τουλάχιστον 2 εκατομμύρια τόνοι νικελίου συνολικής τρέχουσας αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να δεσμεύονται οι επίμαχοι αγοραστές για απολύτως τίποτα. Ούτε για το αν θα τη λειτουργήσουν, ούτε για το πώς θα τη λειτουργήσουν και τι θα παράγουν, πότε θα ξεκινήσει πάλι να καπνίζει η καμινάδα της Λάρκο και εν τέλει πόσους εργαζόμενους χρειάζεται ο εκλεκτός επενδυτής για να δουλέψει τη Λάρκο. Τι είδους business plan είναι αυτό που δεν έχει μέσα τη λειτουργία της επόμενης μέρας και δεν γράφει και πόσους εργαζόμενους θα χρειαστεί? Δυστυχώς, στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και στα πλάνα τους δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό της Λάρκο, για ευνόητους λόγους. Ένα προσωπικό το οποίο είναι αναντικατάστατο με την εμπειρία του να είναι η κύρια πηγή τεχνογνωσίας στους λειτουργικούς χειρισμούς της βασικής μεταλλουργίας, ενώ στις χαμηλές και μεσαίες θέσεις ευθύνης στην παραγωγή και υποστήριξη η 15ετία είναι ο ελάχιστος χρόνος ορίμανσης. Δυστυχώς, από την εξέλιξη της διαδικασίας και τα τιμήματα αγοράς που ακούμε και βλέπουμε για τα μεταλλεία και για την ενοικία του εργοστασίου, οι φόβοι μας επιβεβαιώνονται. Συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσει η Λάρκο, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον ή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμα και για πάντα. Το μέλλον χαρακτηρίζεται αβέβαιο και σκοτεινό, με την ανασφάλεια στις τάξεις των εργαζομένων να παραδίνεται επαόριστο. Εξάλλου, είναι πολλά τα παραδείγματα εταιριών που μπήκαν σε πτωχευτική διαδικασία στην Ελλάδα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αλλά ακόμη κι αν συμφωνούσαμε ότι για τη Λάρκο δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπήρχε άλλη λύση, έπρεπε να πάει να μπει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και να πουληθεί, πλέον τα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς λόγω της ενεργειακής κλίσης και του πολέμου έχουν αλλάξει άρδιν. Οι συνθήκες είναι πρωτόγονες και το στερέωμα της παγκόσμιας βιομηχανίας κλειδονίζεται. Οι ανταγωνιστές μας έχουν κλείσει τα εργοστάσια τους και οι παραγωγές ανοξείδου του χάλιβα των πελατών μας έχουν περιοριστεί στο μίνιμουμ λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας και της μείωσης της ζήτησης. Ακόμα και η τιμή του νικελίου στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, παρότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, κοντά στις 30.000 δολάρια τον τόνο, οι συμβάσεις πωλήσεων σιδηρού νικελίου που κλείνουν με έκπτωση μεγαλύτερη των 10.000 δολαρίων. Επιπροσθέτως, ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για όποιον θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα είναι η προεκλογική περίοδος που διανύουμε και η πολιτική αστάθεια λόγω των επικείμενων εκλογών σε λίγους μήνες. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς οι εργαζόμενοι είναι ότι σε μια τέτοια περίοδο αστάθειας και αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά δεν μπορείς να πουλάς τη Λάρκο και τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Γιατί πολύ απλά κανείς σοβαρός δεν αγοράζει σε τέτοιες συνθήκες. Μόνο αν του τη χαρίζεις και αυτό με προϋποθέσεις. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στις προϋποθέσεις και στο ανελαίωτο παζάρι, όχι πόσα δίνεις για να πάρεις τη Λάρκο, τι άλλο θες ακόμα να σου χαρίσω για να πάρεις τη Λάρκο και να την ξεφορτωθώ.
Εμείς οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός ο σχεδιασμός κυβέρνησης που υλοποιείται, δηλαδή η πτωχευτική διαδικασία απαξίωσης και διάλυσης, δεν είναι μονόδρομος, όπως παρουσιάζεται τους ίδιους. Παράλληλα, λοιπόν, και αυτή την περίοδο συντελείται αθόρυβα ένα μεγάλο έγκλημα. Στην πάυση της λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων της επιχείρησης έρχεται να προσθεθεί και το ξεπούλημα όλων των διαθεσίμων πρώτων υλών και υποπροϊόντων που είναι απαραίτητα για την επαναλειτουργία τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Να στηριχθεί η επιχείρηση, να στηριχθεί και να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Αναμένουμε από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν εκθέτοντας τις απόψεις τους για τους τρόπους διεξόδου της ΛΑΡΚΟ από την πτωχευτική διαδικασία και να δεσμευτούν πολιτικά για την άμεση επαναλειτουργία της και τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και δικαιωμάτων μας. Χαιρετίζουμε τις όποιες πρωτοβουλίες κομμάτων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο έγιναν στο παρελθόν προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστούμε σε αντίστοιχες κινήσεις και δράσεις από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, ώστε να βρεθεί διέξοδος και να ξαναλειτουργήσει η επιχείρηση. Εν τέλει, όλοι όσοι θέλουμε μια ΛΑΡΚΟ ανοιχτή και εν λειτουργία, οφείλουμε να είμαστε αρρωγοί και να στηρίξουμε τις όποιες προσπάθειες επανεκκίνησης της παραγωγικής διαδικασίας, συντήρηση και επαναλειτουργία των παραγωγικών μονάδων της ΛΑΡΚΟ. Η προσπάθεια των εργατών της ΛΑΡΚΟ εντάσσεται στον αγώνα για την Ελλάδα που θέλουμε, την Ελλάδα που παράγει, δουλεύει, προκόβει και χτίζει το μέλλον των παιδιών της, την Ελλάδα που αντιστέκεται. Προχωράμε.